Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον ομόλογό μου της Ισπανίας, με τον οποίο μετέχουμε και μαζί στους Med5. Τον έχω ενημερώσει, έχουμε συζητήσει για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού. Παρόμοιο πρόβλημα με την Κύπρο αντιμετωπίζει και η Ισπανία από τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία. Το έχω αναφέρει το θέμα με τη Συρία και τρόπους αντιμετώπισης. Την πρόθεσή μας, έχω εκφράσει την πρόθεσή μας όπως θα ζητήσουμε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όπως επανεξολογηθεί, ξεκινήσει μια συζήτηση να επαναξολογηθεί η κατάσταση στη Συρία, αφού ήδη οργανισμοί όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου κατατάσσουν περιοχές της Συρίας ως ασφαλείς περιοχές. Και η πρόθεση μας είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση για επαναξιολόγηση, τον ενημέρωσε γι' αυτό. Όπως επίσης και την πρόθεσή μας, όπως ο Frontex να λάβει έναν πιο ενεργό ρόλο να επιτηρεί τα σύνορα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος του Frontex είναι πιο περιορισμένος. Πρέπει να αλλάξει πιθανώς και το καταστατικό του, ώστε να είναι και αποτρεπτικός ο ρόλος του, ειδικά για περιοχές είτε αφορά Λίβανο, είτε Αίγυπτο, είτε άλλες χώρες. Υπήρχε κοινή συναντήληψη στα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντική η βοήθεια που έχουμε από την Ισπανία στα θέματα μετανάστευση. Είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα όπως και η Κύπρος.